Λοιπόν, λίγα γρήγορα ιστορικά δεδομένα που οι περισσότεροι τα γνωρίζετε, η χειρουργική του αορτικού τόξου ξεκίνησε από το Χιούστον, του Σκούλε και την Μπέκη, το 57, βλέπετε χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά με άρδευση των αγγείων του εγκεφάλου, κόμπλεξ εγχείρηση. Εδώ πριν φτάσουμε στον Μπος το 83 που εμπνεύστηκε την τεχνική Elephant Trunk, την κλασική, παρεμβάλλεται η μεγάλη συνεισφορά του Ράνταλ Γκριπ, πρώτα από το Στάνφορντ και δεύτερο στη Νέα Υόρκη, όσον αφορά τη χρήση της υποθερμικής διακοπής της κυκλοφορίας για τη χειρουργική του αορτικού τόξου. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είμαστε εδώ σήμερα. Το 83, λοιπόν, ο Γερμανός, ο Hans Borst, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς θα χρειαζόντουσαν και ένα δεύτερο στάδιο για τη μετώπιση της κατιούς θωρακικής αορτής, εμπνεύστηκε την τεχνική αυτή, βλέπετε, της προβοσκίδας ελέφαντα, που διευκόλυνε πάρα πολύ τη δεύτερη εγχείρηση στην κατιούς αορτή. Φτάνουμε μετά στο 96, που έχουν μπει πλέον οι ενδαγιακές τεχνικές στην χειρουργική μας ειδικότητα, οπότε ένας Ιάπωνας, ο Κέιτο, με κάτι πρωτόγονες βέβαια τότε ενδαγιακές συσκευές, εμπνεύστηκε αυτό που θα ονομαστεί αργότερα, δηλαδή συνδύαζε ενδαγιακή μέθοδο με ανοιχτή αντικατάσταση του αορτικού τόξου. Πάλι ο Μπόρς το 2003 ονόμασε αυτή την καινούργια χειρουργική τεχνική παγωμένη προβοσκίδα ελέφαντα. Και φτάνουμε στο 2005 πλέον, που πρώτη εταιρεία Γιώτεκ, η οποία τώρα έχει εξαγοραστεί από την Artivion, να παράξει το πρώτο υβριδικό εμπορικά διαθέσιμο μόσχευμα, το Evita Open. Ποιες είναι οι ενδείξεις? Οι ενδείξεις είναι πολύ εκτεταμένες, αφορά την ανευρισματική νόσο του αορτικού τόξου, όλα τα οξέα και χρόνια αορτικά σύνδρομα. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν, πάντα πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε τον ασθενή. Ο ασθενής πρέπει να είναι ο κατάλληλος για να υποβληθεί σε μια περίπλοκη εγχείρηση και να έχει και χρόνια ζωής μπροστά του. Και τέλος βάζω, όπως βλέπετε, την εμπειρία του χειρουργού, όπως και του κέντρου που θα γίνουν αυτές οι επεμβάσεις. Διότι, όπως θα δείτε, είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και η πολυπλοκότητα έγκυται όχι μόνο στη χειρουργική προσπέλα, στην προστασία του μυοκαρδίου, την αντιμετώπιση και προστασία εγκεφάλου και περιφερικών οργάνων, της αποφυγής παραπληγίας και όλα αυτά. Στις δικές μας σειρές, αυτό το οποίο κάνουμε πάντα στα εκλεκτικά προγραμματισμένα περιστατικά, συνήθως προηγείται την προηγούμενη το απόγευμα ένα καρότιδο υποκλίδιο bypass. Εκλεκτικά είναι μικρή και σύντομη εγχείρηση και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι κυρίως για να προστατεύσουμε τον νοτιό μυελό από πιθανή παραπληγία. Στις περισσότερες τώρα επεμβάσεις κάνουμε four sites perfusion, όπως θα δείτε. Δηλαδή παρασκευάζονται και οι δύο μας καλλιές αρτηρίες, δεξιά και αριστερά. Ακολουθεί με στερνοτομή, καρδιοπληγία κατά τα κλασικά, παλαιότερα Κουσταντιόλ, τώρα χρησιμοποιούμε περισσότερο τον Τελνίντο. Η εκτομή του αορτικού τόξου τα τελευταία χρόνια, πρέπει να σας πω ότι γίνεται πιο κεντρικότερα, στη ζώνη 2, δηλαδή μεταξύ, εφόσον η ανατομία βέβαια το επιτρέπει, μεταξύ αριστερής καροτίδος και αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας, γίνεται σε υποθερμία μέτρια, 25 με 27 βαθμούς, και bilateral άρδευση του εγκεφάλου, κάνουμε άρδευση δηλαδή και ανώνυμο και αριστερή καροτίδα και αριστερή υποκλείδιο για τις σπονδυλικές. Ακολουθεί περιφερική αναστόμωση με διακοπή της κυκλοφορίας. Οι γραμμές, πρέπει να σας πω, και της δεξιάς και της αριστερής υποκλειδίου έχουν γίνει γουάι, ούτως ώστε μόλις τελειώσει η περιφερική αναστόμωση μέσω ενός καθετήρου, συνήθως φόλη, που τοποθετείται στην κατιούσα θωρακική αορτή,
κάνουμε παράλληλη και άρδευση του σώματος προς τα κάτω. Εάν είναι άειλαντη τεχνική της επανεμφύτευσης των υπεραορτικών αγγείων, αυτή είναι η δεύτερη αναστόμωση και τέλος ακολουθεί η κεντρική αναστόμωση στο επίπεδο του sinotubular junction. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιούμε πολυκλαδωτό μόσχευμα, όπως θα σας δείξω παρακάτω, πρώτα γίνεται η αναστόμωση αριστερής καροτίδος, συνήθως ακολουθεί κεντρική αναστόμωση και τελευταίες είναι η ανώνυμος με την επανεμφύτευση της αριστεράς υποκλειδίου. Κατά τα λοιπά, η εγχείρηση είναι η κλασική. Τα μοσχεύματα που υπάρχουν διαθέσιμα από την Artivion σήμερα είναι τρία. Είναι το straight με ένα κλάδο για αναστόμωση island του αορτικού τόξου. Είναι με κλάδους τρεις για τα υπεραορτικά και για την άρδευση ο τέταρτος και υπάρχει και αυτό το πολύ χρήσιμο το trifurcated που έχει μεταφέρει πιο κεντρικά τους κλάδους για τα υπεραορτικά αγγεία και θα σας δείξω πού χρησιμοποιούμε το καθένα. Η πρώτη περίπτωση πολύ γρήγορα, άντρας 65 ετών με 6,2 distal arch aneurysm. Βλέπετε ότι έχει πολύ καλή ανατομική θέση για την distal αναστόμωση στη ζώνη 2, όπου έγινε η περιφερική αναστόμωση. Η ανώνυμος με την αριστερή καροτίδα είναι πλησίον, οπότε γίνεται μία island αναστόμωση, πολύ ωραία. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε το straight graft και εδώ βλέπετε το μεταχειρητικό αποτέλεσμα και κλασικά όπως δείχνω πώς γίνεται η συρρήκνωση του ανευρισματικού σάκου στο follow-up. Το δεύτερο περιστατικό ήταν ένας οξύς τύπου α διαχωρισμός με TEAR στο distal arch, όπου όμως το αορτικό τόξο ήταν τύπου bovine, οπότε ήταν εύκολη η τοποθέτηση πάλι με bilateral axillary, έγινε η τοποθέτηση με single αναστόμωση στο αορτικό τόξο μετά την τοποθέτηση του υβριδικού μοσχεύματος και εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα. Εδώ είναι το τρίτο περιστατικό, μια ηλικιωμένη γυναίκα με υποξή διαχωριστικό ανέβρισμα, βλέπετε 7 εκατοστά το αορτικό τόξο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το σπιλφόγγελ, όπως το λέμε, graft, δηλαδή η αναστόμωση έγινε πριν την ανώνυμο αρτηρία που ήταν 4,5 εκατοστά η αορτή και η κλάδη βλέπετε στην αριστερή καροτίδα και ανώνυμο αρτηρία. Εδώ χρειάστηκε να βάλουμε και συμπληρωματικό τίβαρ στην κατηγούσα αορτή διότι είχαμε ένα β' εντολίκ και εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό και το επόμενο είναι ριντού περιστατικά, ένα χρόνο μετά από εγχείρηση για οξύ τύπου α διαχωρισμό και όπως θα πούμε πιο κάτω, distal anastomosis new entry tear, όπου χρησιμοποιήθηκε το πολυκλαδωτό μόσχευμα. Εδώ βλέπετε ότι χρειάστηκε και εδώ συμπληρωματικό τίβαρ μέσα στο εβίτα και έγινε πλήρη θρόμβωση της θωρακοκοιλιακής αορτής, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και εδώ άλλο ένα περιστατικό παρόμοιο, δεν θα σας φάω πολύ την ώρα, η ίδια επέμβαση με το προηγούμενο, με μόσχευμα trifurcated, όπως βλέπετε εδώ. Εδώ είναι η σειρά που έχουμε. Τώρα έχουμε φτάσει περίπου τα 70 περιστατικά. Είναι παλιότερη διαφάνεια. 25 οξέα και όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Η εγχειρητική θνητότητα είναι χαμηλή, αλλά των 30 ημερών φτάνει τουλάχιστον στο 18 με 19%.
διότι είναι άρρωστοι με πολλαπλές συνοσιρότητες. Τι προσόντα απαιτούνται, με έχουν ρωτήσει επανειλημμένως για να κάνουμε αυτού του στυλ τη χειρουργική. Χρειάζεται οπωσδήποτε ανατομική γνώση, πολύ καλά, ιδίως προεγχειρητική εξαιρετική ανάλυση της αξονικής τομογραφίας, μετά όλα τα άλλα που βλέπετε, εντάξει, είναι εύλογα. Συμπερασματικά θα πω, όπως προείπα, ότι απαραίτητη είναι η ανάλυση της προεγχειρητικής, η λεπτομερής ανάλυση αξονικής αγγειογραφίας. Σίγουρα η αντικατάσταση του αορτικού τόξου με τη μέθοδο του Frozen Trunk είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση και πρόοδος στην αορτική χειρουργική τα τελευταία 20 χρόνια. Και όπως σας έδειξα, δεν είναι μόνο αυτό, ότι το FET αποτελεί excellent, όπως λέμε, docking station για μελλοντικές ενδαγιακές παρεμβάσεις και για πλήρη αντικατάσταση της θωρακοκοιλιακής αορτής. Όλα αυτά βέβαια απαιτείται να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα που να έχουν μεγάλο αριθμό ασθενών. Τώρα, η καινούργια αυτή συσκευή, το AMDS, ξέρετε, η κλασική εγχείρηση που κάνουμε σε όλο τον κόσμο, που ακόμα είναι το standard of care, είναι η ανάρτηση της αορτικής βαλβίδος και ένα ημιτόξο. Δηλαδή, αντικατάσταση ανιούσας αορτής με διακοπή της κυκλοφορίας, open distal αναστόμωση. Τι προβλήματα έχει αυτό? Βλέπετε ότι τα προβλήματα είναι ότι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δημιουργούνται αυτά τα λεγόμενα DEIN, distal αναστομώσεις, new entry tears. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό και αυτό θα το δείτε και στο χειρουργείο. Μόλις κάνετε την περιφερική αναστόμωση και έχετε αρχίσει την κυκλοφορία, ότι βλέπετε ξαφνικά το αορτικό τόξο λίγο να φουσκώνει με ένα αιμάτωμα. Λες, τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι διότι υπάρχουν distal re-entry tears στο ρακιά ορτή. Δεν τα βλέπουμε, το αορτικό τόξο είναι καθαρό. Αλλά βλέπετε το αίμα παλινδρομεί πάνω, δημιουργείται τάση στην αναστόμωση και δημιουργούνται μικρά στην αρχή, μεγαλύτερα αργότερα, new entry tears. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αρδεύεται πάλι ο ψευδής αυλός, να έχουμε δυσχέρεια, διότι όπως ξέρετε ένα 30 με 40% των περιστατικών κάνουν malperfusion, είτε των περιφερικών αρτηριών, είτε των σπλαχνικών, είτε των νεφρών, όλα αυτά. Και με αυτή τη μέθοδο δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το malperfusion. Και όλα αυτά έχουν κίνδυνο επανεπεμβάσεων και θνητότητα. Οπότε εδώ σας δείχνω μία φωτογραφία κλασική, πώς φαίνεται, εδώ είναι αυτή εδώ, πώς φαίνεται το distal anastomosis new entry tear, που δημιουργεί καινούριο ψευδιαυλό, ανέβρισμα και αδυναμία αντιμετώπισης του malperfusion syndrome. Κατά συνέπεια υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή στους οξείς διαχωρισμούς τύπου α, που έχουμε ένα πρωτογενές τέαρ στην ανιούσα ορτή, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε μία συσκευή, όπως σας τη δείξω παρακάτω, το AMDS, η οποία θα βοηθήσει το remodeling του αορτικού τόξου και της κατιούσας αορτής. Βέβαια, εάν υπάρχει τέαρ στο αορτικό τόξο, αυτό αντεδείκνεται και η τεχνική που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι το Frozen Elephant Trunk. Ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς ή σε ασθενείς με σύνδρομα του συνδετικού ιστού, σύνδρομο Marfan δηλαδή, που υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι. Έχει αντένδειξη, είναι αυτό που σας είπα, ότι αν υπάρχει τέαρ στο αορτικό τόξο, εάν υπάρχει νόσος συνδετικού ιστού και όλα τα άλλα, λίμωξη, οτιδήποτε άλλο. Επίσης, η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρόνιους διαχωρισμούς του αορτικού τόξου, στα χρόνια δηλαδή περιστατικά που χρειάζονται επανεγχείρηση, σε αυτά πρέπει να κάνουμε Frozen Elephant Trunk. Βλέπετε εδώ πέρα την τεχνική, ότι βοηθάει αυτή η αυτοεκπτυσσόμενη συσκευή, η οποία έχει καλό endotension, να μην δημιουργηθεί new entry tear στην περιφερική μας αναστόμωση.
Η εμφύτευσή της είναι σχετικά απλή. Δεν απαιτεί τίποτα το ιδιαίτερο, δύο είναι εύκολα προωθείται. Έχω πιο κάτω τον τρόπο εδώ πέρα. Καλά, αυτά είναι τα πλεονεκτήματά της, ότι ανοίγει καλά τον αληθιαυλό, μειώνεται ο ψευδής και σταθεροποιεί την διάμετρο της αορτής. Εδώ βλέπετε πώς είναι αυτή η συσκευή. Έχει ένα καφ PTFE στην αρχή, το οποίο και αυτοεπισώμενο stent μεταλλικό από νιτινόλη. Εδώ φαίνεται γιατί αποφεύγεται το distal anastomosis new entry tear, διότι εδώ ακριβώς. Στο μένει ημιτόξο το κλασικό που κάνουμε, βάζουμε δύο φέλτ. Αυτά δεν έχουν επαρκή ισχύ για να εμποδίσουν, ενώ με το stent του AMDS αυτό αποφεύγεται να δημιουργηθεί. Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια είναι το design, δηλαδή καινούρια tear στο άκρο του stent στην κατιούσα αορτή. Στη συσκευή αυτή το άκρο της είναι πιο μέσα και αποφεύγεται η επαφή του με την αορτή, τον αληθιαυλό, και δεν δημιουργείται design. Εδώ βλέπετε τη συσκευή. Είναι εύκολη η επιλογή του μεγέθους από την προεγχειρητική αξονική. Βλέπετε D1 και D2. D2 είναι η διάμετρος, αλλά αδβεντήσια του αδβεντήσια στην κατιούσα θωρακή, στο ύψος περίπου του διχασμού της τραχείας, εκεί που υπολογίζουμε. Δύο μεγέθη βασικά υπάρχουν. Αυτό μπορεί να γίνει και αν δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε με την αξονική, χρησιμοποιώντας και τους μετρητές της μητροειδούς βαλβίδος μπορούμε εύκολα. Αν είναι κάτω από 35 βάζουμε το small, αν είναι πάνω από 35 το large. Εδώ βλέπετε πως πρέπει να κόψουμε την αορτή. Είναι διαφορετικό όταν χρησιμοποιούμε το AMDS. Πάμε λίγο κεντρικότερα, τουλάχιστον 1-1,5 εκατοστό κεντρικότερα της έκφυσης ανωνύμου αρτηρίας, και βλέπετε είναι κάθετο, δεν είναι bevel, λοξά. Και αυτό είναι για να μπει ωραία η συσκευή. Απελευθερώνεται από το μπράσινο αυλό το ράμα και εκπτύσσεται. Η καθήλωση γίνεται με 4 ράματα στις θέσεις 6, 3, 12 και 9. Καθυλώνεται το καφ και μετά ακολουθεί, είναι απλά πράγματα, τα γνωρίζετε όλοι, η συραφή με 3-0, να μην αφήνουμε gutters, δεν πρέπει, για να μην δημιουργούνται διαρροές, και βλέπετε πώς γίνεται. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Έχουν γίνει 3 μεγάλες μελέτες, η μεσαία είναι η σημαντικότερη, είναι 93 ασθενείς σε 30 κέντρα της Αμερικής, και εδώ βλέπετε κυρίως επικέντρωσαν σε ασθενείς με malperfusion, περίφερα, renal, visceral, cerebral, spinal. Εξαιρετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο μήνα πάνω, είναι σύντομα δηλαδή, αλλά είναι η μελέτη αυτή η οποία προορίζεται για να πάρει FDA approval το AMDS. Βλέπετε technical success πολύ υψηλό και ελάχιστο major adverse events. Κατά συνέπεια ότι η συσκευή αυτή είναι ένα χρήσιμο βοήθημα στη χειρουργική των οξέων αορτικών διαχωρισμών. Βέβαια με κάποιους περιορισμούς, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν έχει τέαρτο αορτικό τόξο, αν ο ασθενής έχει σύνδρομο Marfan και όλα αυτά. Και απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση των ασθενών όσον αφορά τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ.